Έχουμε ακόμα τρία-τέσσερα λεπτά στη διάθεσή μα. Μα ρωτούν εδώ για τι κάρτε με αναπηρία. Τι κοινωνική πολιτική θα εφαρμόσετε από του χρόνου, από του, μάλλον από αυτήν την, την, τη σεζόν, τι περιμένουμε να ακούσουμε από τον Πρωθυπουργό. Χθε είχαμε εδώ τον Πρόεδρο τη Εθνική Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, τον κύριο Βαρδακαστάνη, με τον Υπουργό α, Οικονομικών. Και επί τη ουσία, αυτό το οποίο μα είπε ο κύριο Σταϊκούρα είναι ότι όταν θα έρθουν τα χρήματα, εμεί θα δούμε με ποιον τρόπο κοινωνικά θα τα διαθέσουμε. Μήπω υπάρχει κάποιο πακέτο για κοινωνική πολιτική έτοιμο. Εντάξει, για κοινωνική πολιτική αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ΕΣΠΑ, ναι. 5,4 δι, σε κοινωνικέ δαπάνε. Για ΕΣΠΑ... επενδύσει στον κοινωνικό τομέα. Ακριβώ. Mm. Ακριβώς. Δηλαδή τα ΕΣΠΑ δεν δίνονται. Δίνονται για επενδύσει. Ναι. Όταν ακούμε ΕΣΠΑ, σκεφτόμαστε τι, γέφυρε και τούνελ. Δεν σκεφτόμαστε κοινωνική πολιτική. Όχι, okay. αλήθεια <σφέρ> είναι αυτό. <σφέρ> Άντε να σκεφτούμε και κανένα μουσείο, γιατί έχουμε δει κάποια ταμπέλα απ' έξω. Ναι. Όμω για πρώτη φορά καταφέραμε και το 1 πέμπτο του ΕΣΠΑ θα πάει σε αμυγό κοινωνικέ όπω το είπατε κύριε Υποφάντη. Mm. Επενδύσει. Όχι δαπάνε, επενδύσει. Δηλαδή Δηλαδή, Τι ο προσωπικός δηλαδή. βοηθός είναι μια υπηρεσία η οποία θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ. Η κοινωνική κάρτα αναπηρία είναι μια δηλαδή, κάρτα δηλαδή, ακριβώ. Δεν δηλαδή, 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 οποία... την γνωρίζουμε πολύ, αλλά... Τι θέλουμε να λύσουμε. Ναι. Θέλουμε να λύσουμε αυτό το πρόβλημα που ένα συμπολίτη μα πρέπει για οποιαδήποτε αρχικά δημόσια παροχή, όταν έχει αναπηρία, πρέπει να πάρει όλου του φακέλου, να του ανοίξει, να αποδείξει ο άνθρωπο ότι έχει ανεπο... αναπηρία. Και να περνάει από επιτροπή, ξανά να... και δε και αυτό. Και δες για και να και το πάρει άλλο. Yeah, ας πούμε, ένα εισιτήριο από το Φεστιβάλ Αθηνών και Πιδαύρο. Για να μπορέσει να πάρει yeah. ένα εισιτήριο στο τρένο ή στο, στο... Προϊκό ακριβώ. Οπότε αυτό που θέλουμε είναι ένα, να διευκολύνουμε τη ζωή του με μια ψηφιακή κάρτα ανωνυμοποιημένη για να μην στιγματίζεται mm. που θα υπάρχει όλη αυτή η πληροφορία μέσα, αλλά και δεύτερον αυτή η κάρτα εμάς μας βοηθάει να δούμε πού οι παρεμβάσει μας είναι αποτελεσματικέ αποτελεσματικές και πού όχι. Γιατί να σας πω το εξή. Άμα δεν έχει τα εργαλεία για να μετρήσει κάτι, δεν μπορεί να δει αν αυτό είναι αποτελεσματικό ή όχι. Όταν έχουμε την κάρτα αναπηρία, θα δούμε κατά πόσο το αναβατόριο ας πούμε, στην ακρόπολη έχει απελευθερώσει mm. τον χρόνο και τον χώρο των ατόμων με αναπηρία για να μπορούν να την επισκέπτονται. Mm. Έτσι και από τη μία βοηθά Άντως, στα θέλ, δικαιώματα θέλ, των θέλ, ανθρώπων. Θέλω, θέλω μια σειρα άπεστειο στο κομμάτι για τα άτομα με αναπηρία. Έτσι, έχουμε μείνει πίσω. Τώρα τρέχουν πέντε πράγματα, αλλά πρέπει να, να, να προλάβουμε κιόλα. Να πούμε δύο έτσι, ναι. γιατί εσεί τα γνωρίζετε και καλά τα δείχνει τη αναπηρία. Το πρώτο είναι ότι ο προσωπικό βοηθό έχει αρχίσει σαν ε, διαδικασία. Έχει ήδη ανοίξει η πλατφόρμα και έχει κλείσει. Για τι αιτήσει των ατόμων με αναπηρία. Εντό εβδομάδων, για να μην πω εβδομάδα, ανοίγει και η πλατφόρμα για του προσωπικού βοηθού, του ανθρώπου δηλαδή που θα εργάζονται mm -hmm. ω mm -hmm. προσωπικοί mm -hmm. βοηθοί. Οπότε αυτό είναι. Ένα <σχει> χρόνιο αίτημα τη αναπηρική κοινότητα, ένα δίκαιο αίτημα τη αναπηρική κοινότητα, το οποίο επιτέλου καταφέρνουμε και ε. του βοηθάμε να βγουν από το σπίτι του με του δικού του όρου. Γιατί αυτό Έτσι είναι. είναι το σημαντικό. Ε. Δεν έχετε το κράτο πατερναλιστικά. Ασφαλή και άνετη. Γιατί δεν έχετε το κράτο πατερναλιστικά να σου πει Δόμνα θα πάρει τον Νίκο για τον προσωπικό βοηθό σου. Εσύ ω Δόμνα διαλέγει ποιον προσωπικό βοηθό θα πάρει. Και άμα δεν σου κάνει. Ακριβώ. Τον αλλάζει γιατί το κράτο σου έχει δώσει αυτέ τι ώρε σύμφωνα με τι ανάγκε σου. Και το δεύτερο γιατί. Γιατί μιλούσαμε για επενδύσει και είναι ένα έργο δικό μα το οποίο έχει πολύ πιο πολύ, αν θέλετε, επενδυτικό χαρακτήρα στο μυαλό του κόσμου μπορεί. Είναι ότι κάνουμε την προσβασιμότητα κατοίκων. Δηλαδή, έχουμε 30 εκατομμύρια στα οποία. Ένα ιδιώτη, ο οποίο έχει αναπηρία, παίρνει ένα κουπόνι από το κράτο. Mm -hmm. Πώ ήταν το εξοικονομό κατοίκων. Mm -hmm. Προσβασιμότητα κατοίκων. Και με το κουπόνι αυτό μπορεί να κάνει το σπίτι του προσβάσιμο. Χρειάζεται ένα βατόριο, χρειάζεται ένα ε, γερανάκι για να τον βγάζει Ιδίκες από το. Συγγνώμη και Ακριβώ. Δηλαδή παίρνει ένα κουπόνι από το κράτο. Και ένα τάπεδο οδήγηση για του τυφλού. Βεβαίω. Λοιπόν, και να κλείσουμε. Ε, διαβάζω ότι θα είστε υποψήφια, ανακοινώθηκε επίσημα μάλλον από, από την Νέα Δημοκρατία, στην πρώτη του πειράδη. Είναι εύκολη, Βεβαίω. Κοιτάξτε, τίποτα δεν είναι εύκολο, αλλά γι' αυτό είμαστε εδώ. Τίποτα δεν είναι εύκολο. Τα πάντα θέλουν τρέξιμο, τα πάντα θέλουν πολύ κόπο. Τα πάντα θέλουν πολλή δουλειά, αλλά νομίζω ότι όταν τρέχει για την δική σου περιφέρεια, την περιφέρεια στην οποία γεννήθηκε και μεγάλωσε, τότε όλο αυτό το εγχείρημα, όλο αυτό το στοίχημα γίνεται όλο και πιο ενδιαφέρον. Μάλιστα. Μα έρχονται και άλλε ερωτήσει, τώρα δεν προλαβαίνουμε. Δεν προλαβαίνουμε. Νομίζω ότι πρέπει να κλείσουμε. Εδώ για είναι το Χατζικυριάκιο κάτι που μα παρέμεινε. δώσουμε όμω τι σας... ερωτήσει για να Θα δείτε κι εσεί ο κόσμο. Πολύ χαίρομαι. Και, θέλετε, και χαίρομαι ναι, πολύ ναι, γιατί βλέπω ότι η κοινωνική πολιτική που είναι όντω μέσα σε κάθε σπίτι είναι κάτι που κρατάει τον κόσμο ενεργό. Κυρία Μιχαηλίδου, σα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία για την πρωτοπηρα